Στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις των μαθητών σε όλα τα επίπεδα των Αγγλικών. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν από την οικονομική κρίση τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Όπως όλα τα επαγγέλματα, ιδιαίτερα μετά τον Ιανουάριο, οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Διεξάγονται οι εξετάσεις στο επίπεδο των Αγγλικών, σε όλα τα επίπεδα των Αγγλικών. Ξεκινάμε από το επίπεδο pre-lower και φτάνουμε μέχρι και το επίπεδο proficiency. Είναι οι εξετάσεις που γίνονται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τις εξετάσεις Pearson and Excel. Σήμερα είναι πάρα πολλά παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στηρίζουμε οι φροντιστές αυτές τις εξετάσεις. Γίνονται σε πολύ καλές συνθήκες, σε δημόσιο σχολείο, με επιτηρητές δημόσιους καθηγητές και δασκάλους. Τηρείται ο κανονισμός αυστηρότατα. Τα θέματα έρχονται με ειδική αποστολή από την Αθήνα εδώ το πρωί. Ανοίγονται μπροστά στην Επιτροπή Παιδιών. Οπότε είμαστε σίγουροι για το αντικειμενικό και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Να δείτε κάτι άλλο λόγω κρίση στα φροντιστήρια. Τι γίνεται, Πλήττονται και αυτά όπως όλος ο κόσμος. Εμείς κάνουμε υπομονή. Ειδικά μετά το Γενάρη έχουμε μεγάλο θέμα με τις πληρωμές. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μας πληρώσουν, δεν έχουν. Οπότε μπαίνουμε στο πνεύμα της κατανόησης, χαμηλώνουμε τιμές, κάνουμε πολλές δόσεις. Εξυπηρετούμε όσο γίνεται. Υπάρχουν πάλι λογοκρίσεις, παιδιά που αφήνουν το φροντιστήριο. Υπάρχουν δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως διατηρούμε τη θέση αυτή του παιδιού, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ανήθικο να το διώξει το παιδί καθαρά για οικονομικούς λόγους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα φροντιστήρια είναι μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, πρέπει να επιβιώσουν. Τα περισσότερα απασχολούν προσωπικό. Δεν είναι μόνο η προσωπική δηλαδή δουλειά του ιδιοκτήτη, είναι ότι έχει και υπαλλήλους και θα πρέπει ενίκεια, φόρους, ΟΑΕ, ταμείο κτλ. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα απεξέρχεται. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα οικονομικά. Τώρα εμείς προσπαθούμε να τα συγκεράσουμε αυτά όσο μπορούμε. Υπάρχουν φροντιστήρια που είναι σε δεινή θέση. Ναι, έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν κλείσει, ειδικά αυτοί που είναι κάποιες ηλικίες και προτιμούν να βγουν στη σύνταξη. Υπάρχουν φροντιστήρια που σκέφτονται να κλείσουν. Υπάρχει πρόβλημα.